βραβεία The Tribute Part 2. Tribute Part 2. Πάρτους. Να πω την καλησπέρα μου και στον Παναγιώτη που μας ακούει από Κρήτη. Αγαπημένο Παναγιώτη, άντε με το καλό, γιατί είναι η γυναίκα του είναι εγγυός, είναι σε ενδιαφέρουσα. Και μας ακούει εκεί στο γυμναστήριο. Παναγιώτη, φυλάκια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που μπήκατε στη διαδικασία και ψηφίσατε. Έτσι. Στη διαδικασία και η αλήθεια είναι ότι πολλοί μπήκατε στη διαδικασία και θυμάστε πολλά από τα βραβεία μας. Δηλαδή, εγώ δεν το πίστευα ότι κάποιος θα τα θυμόταν όλα αυτά τα βραβεία. Αλλά τελικά. Επειδή είναι πολλά αυτά τα τραγούδια που καταπιεί το σύστημα και επειδή όλο το σύστημα. Κάποιοι τα έχουν αγαπήσει. Θεωρώ, δηλαδή, δεν έχουν βγει αυτά τα τραγούδια προς τα έξω και έχουν βγει άλλα και άλλα. Ναι, αλλά εμείς εδώ πέρα είμαστε εκπομπή που τα βγάζει όλα στη φορά. Έτσι. Έτσι. Δεν λειτουργούν οι κλίκες και τέτοια. Στη φορά. Λοιπόν, στη φορά. Λοιπόν. Φιλιά στον αγαπημένο μας φίλο, τον οποίο δεν ξέρεις τι θα γίνει. Δεν ξέρεις τι θα γίνει την επόμενη σεζόν. Μπορεί να είμαστε και κανείς, δεν ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Όχι στη συγκεκριμένη εκπομπή. Α, εκεί. Στον όμιλο. Όχι, δεν θα ήθελα. Ευχαριστώ. Αλλά τα φιλιά μας. Συναγωνιόμαστε πάρα πολύ που δεν τον βλέπουμε πλέον. Δεν πειράζει. Μπες στο YouTube λοιπόν, να δεις αποσπάσματα. Λοιπόν, άμα όλα καλά. Να δεις. Όλα λοιπόν, καλά δεν θέλω. Πάμε σιγά σιγά στα βραβεία που εσείς ψηφίσατε και στο νούμερο 1. Number 1. Yes. Ψηφίσατε το τραγούδι που κατάβγε το σύστημα με τίτλο «Αν τρώτε συγγνώμη, θα με πάει αίμα». Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά, ψηφίσατε το «Θα με πάει αίμα», διότι για κάποιο λόγο ταυτιστήκατε. Δεν ξέρω τώρα εκεί με το. Χόρχε! Χόρχε, φυλάκια. Γεια σου, Χόρχε. Μας ακούει από την Ισπανία ο Χόρχε. Σε τι γλώσσα μας ακούει, έχουμε αναμετάδοση στα ισπανικά. Γνωρίζει. Εντάξει. Κάποια. Επίσης, να πούμε μια καλησπέρα στα κορίτσια στο Athens Medical Partners, παιδιά. Συγγνώμη για τη διαφήμιση. Ήταν χθες, είχα πάει στο γιατρό μου. Αλλά χθες, μόλις με το που μπαίνω μέσα, άκουγαν την εκπομπή που είχαμε στα Best Of. Και μου λένε, πώς γίνεται να είσαι εδώ και να έχεις εκπομπή αυτή τη στιγμή. Λέω, παιδιά, όχι, είναι γραμμένη η εκπομπή. Έχουμε τα Best Of. Α, πάρα πολύ ωραία. Σας ακούμε να πούμε ένα καλησπέρα στα κορίτσια εκεί πέρα. Και πάμε σιγά σιγά στο βραβείο. Είναι ο κολλητός μου, σου έχω πει από την Ισπανία. Ναι, καλέ. Πάμε λοιπόν στα βραβεία μας και στο βραβείο «Θα με πάει αίμα». Είναι και χαρούμενο κομμάτι. Σου λέει χαίρομαι, θα με πάει αίμα. Μαγείρευα πάρα πολύ ώρα. Έφαγα κιόλας πριν έρθω, αλλά δεν ήξερα ότι θα ακούσω κάτι τέτοιο. Δεν ήξερα ότι το είχαν ψηφίσει. Το θυμόμουν σαν τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Θυμόμουν έναν τύπο τον οποίο τον γαργάλαγε το στομάχι του κάποια στιγμή. Δεν ήταν το στομάχι του εκεί που τον γαργάλαγε. Αλλά anyway. Μην το αναλύσουμε άλλο. Η ανάλυση κάνει τη διάλυση, αγαπητοί. Μην το αναλύσουμε άλλο. Προφανώς. Υπήρχε ένα γαργαλιτό. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας βραβείο, στο οποίο τώρα θα σας πάω στις οικιακές δουλειές. Στο βραβείο «Μην πατάς φουγκάρισα». Αυτό το βραβείο το ψήφισε μέχρι και η μαμά μου, θέλω να σας πω. Χθες λοιπόν που ανακοινώσαμε ότι πρέπει να ψηφίσετε τα πάντα, με το που άκουσε η μαμά την ανακοίνωση ότι πρέπει να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, κατεβαίνει, με παίρνει τηλέφωνο βασικά και γυρίζει και μου λέει να βάλεις αυτό με το σφουγγάρισμα γιατί και εσύ πατάς εκεί που σφουγγαρίζω. Οπότε λοιπόν είναι μια δήλωση το συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι. Είμαι και εγώ, είμαι τρελή με την καθαριότητα. Δεν είμαι καλά, ναι, αλλά εντάξει. Αυτό που κάνουν οι μανάδες που μπορεί να σου βάζουν την ηλεκτρική τη σκούπα. Ευτυχώς δεν μένω πια με τους γονείς μου και δεν καλά, ξέρω τι γίνεται. Ούτε εγώ μένω με τους γονείς μου. Αλλά όταν το έκανε αυτό και πήγαινε και σχολείο και θες να κάτσεις Σαββατοκύριακο και σου βάζει τη σκούπα αυτή. Είναι κακό αυτό που κάνετε. Τα κάνεις και εσύ, Βάσο Καλαργύρο. Είμαι σίγουρη ότι τα κάνει. Δεν άκουσα. Τα έκανες παλιά. Στις παλιές καλές εποχές, λέει. Λοιπόν, βραβείο «Μην πατάς φουγκάρισα». Έκανα παρκέ, πέρνας με τον καφέ. Λες για το μέλλον μας, θες να μου μιλήσεις. Πάνω που έκανα παρκέ, πηγαίνεις καναπέ. Τι θες να με εκνευρίσεις? Μην πατάς φουγκάρισα, χάρη στην καρδιά. Το
όσος χώρος γύρω σου πατάς τα καθαρά. Όλα σου τα χάρισα, μα θέλεις πιο πολλά. Από άντρα με κάνες και δούλα και κυρά. Βγες, 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 τώρα έξω δε θα σου επιτρέψω να πατάς. Στο παρκέ μου σήκω από το κάναπέ μου. Βγες, βγες, εξαφανίσου πάρτις λας. Πες μαζί σου και μιλες πως πεθαίνεις. Μόνο έτσι εσύ μαθαίνεις. Έχει και κουπλέ, λοιπόν, έχει και εγώ θέλω έχει... πραγματικά να το πάρεις πολύ στα σοβαρά αυτό το τραγούδι, γιατί ενδεχομένως μπορεί να είναι και ένα επαναστατικό τραγούδι, το οποίο αναφέρεται... Να το βάλουμε στο φεστιβάλ της ΚΝΕΤΗ, να το κάνουμε επαναστατικό τραγούδι. Αναφέρεται στον ευνουχισμό που δέχονται οι άντρες από τις γυναίκες. Που με έκανες, λέει, δούλα και κυρά, ορίστε. Μπορεί να είναι και επαναστατικό, δεν μήνυμα. Καταλαβαίνω. Ναι, υπάρχει ένα μήνυμα. Υπάρχει ένα μήνυμα. Ο άνθρωπος μπορεί να... Μην αντέχει άλλο. Να τραβάει όλα αυτά τα δεινά, να τραβάει όλα αυτά τις. Κάτι τραβάει για να βγάζει αυτά τα τραγούδια. Σίγουρα, κάτι τραβάει. Σίγουρα. Τώρα τι τραβάει δεν θα πούμε. Ναι. Αλλά κάτι τραβιέται. Σίγουρα. Πάνω κάτω, πέρα, κάποιος, δόθε. Περνάει κάποια ζόρια. Τι ζόρια. Περνάει λίγο δύσκολα ο άνθρωπος. Υπάρχει όμως και μια γυναίκα κάνει, που περνάει δύσκολα. Του έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι η γυναίκα. Τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Τι πόδια θα έχει τόσο μικρό. Μικρό. Τι πήγε να πει μαζέψου. Μικρούτσικα πήγα να πω. Λοιπόν, θέλω να σε πάω όμως σε μια γυναίκα που περνάει δύσκολα, παιδιά. Σε μια γυναίκα. Ναι, από τον άντρα πάμε στη γυναίκα. Η οποία γυναίκα χώρισε. Καλά έκανε. Και έβγαλε ένα δικό της τραγούδι για τη νέα σύντροφο. Σαν την ελευθερία του δεν έχει τίποτα. Έβγαλε όμως ένα τραγούδι για την σύντροφο του, την καινούργια σύντροφο του πρώην της. Και είναι το βραβείο, το τραγούδι της πρώην ή αλλιώς βραβείο Κόμπρα. Καταλαβες, έχει και από πίσω έκο. Με Άννα, με Άννα, με Άννα, με Άννα, με Άννα, με Άννα, με Άννα. Τι έπρεπε να καταλάβεις. Γεια σου μπάμπη στο κλαρίνο. Θέλω να σας πω επίσης ότι την Πρωτομαγιά... Θέλω να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει παιδιά τα πανηγύρια. Καλά, την Πρωτομαγιά στο πάρκο της Τηλίδας είχανε. Και ήταν ποιος ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά άκουγα έκο στην αρχή και ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο εκείνη τη στιγμή να τα ακούσεις. Θέλω να σου πω ότι έγινε κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, το είδα σε βίντεο. Ένα πανηγύρι εδώ στη Φθιώτιδα, τώρα συγγνώμη που το αναφέρω, αλλά πρέπει, το οποίο η ορχήστρα ήταν πάνω σε καρότσα από φορτηγό. Μήπως ήταν στη Στυλίδα, δεν είχα πάει, δεν ξέρω. Τι ήταν αυτό, αλλά... πάρα πολύ. Αλήθεια τώρα ήταν σε καρότσα από φορτηγό. Ήταν πάνω σε καρότσα από φορτηγό. Τέλειο, περνάνε και μηνύματα ότι είναι παιδιά της αγροτιάς, δεν το καταλαβαίνω. Παιδιά, έχει πολύ πλάκα. Θα το ψάξω όμως και θα το βρω. Γιατί μου το έστειλαν. Δεν μπήκα στη διαδικασία να το. Και θα σας αφήσουμε βρω, λοιπόν για να πάμε στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα. Με να το tribute που είχαμε κάνει. Σεις. Ναι.
Θα σας πάμε λοιπόν στο δεύτερο μας μουσικό διάλειμμα με το μεγάλο το... πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου, το tribute που είχαμε κάνει στα τραγούδια που κατάπιε το σύστημα. Κάτσε, αυτά που έχετε δει και από το. Στο έχω ξαναπεί, μην λες tribute. Η κυρία στα Άνω τη Μίκλανα, η κυρία στην. Δεν ξέρω κι εγώ πού. Δεν ξέρει τι σημαίνει. Γιατί δεν έχουν φροντιστήρια αγγλικών εκεί, έχει πάει στα Άνω τη Μίκλανα και ξέρει. Φαντάζομαι ότι. Φαντάζεσαι. Ξέρω ότι. Α, όχι, κυρία μου, κάνε ρεπορτάζ να το πει. Αλλά και η μεγάλη. Πήγαινε, φαντάζεσαι και ψάχνει, λέει, τα Άνω τη Μίκλανα να πα να κάνει ρεπορτάζ. Κίνη μαζί με το συνεργείο του Σταρ και βλέπει ένα βανάκι δορυφορικό. Μεταδόσεων του Στάρ να ψάχνει τα άλλο Δημίκλανα. Ναι, το Γιάννη, πάω τώρα το Γιάννη, τον Αποστολόπουλο, τον κάμεραμάν μας. Όχι, τον έχω κλείσει για την άλλη εβδομάδα, δεν μπορεί. Λοιπόν, πού είναι τα άλλο Δημίκλανα τελικά? Δεν ξέρω, μάνα μου, δεν ξέρω καν αν υπάρχει το Άνω Δημίκλανα. Αποκλείεται να μην υπάρχει και να το είπε η Ιωάννη. Μέχρι να το ψάξεις εσύ, πάμε να ακούσουμε το αφιερωματικό κομμάτι τραγούδια που κατάπιε το σύστημα και πάμε και σε μουσικό διάλειμμα και μαζί. Επιστρέφουμε. Είναι αυτό που είχαμε κάνει και στο YouTube βίντεο. Ναι, γιατί μου είπανε αυτό που παίζει στο YouTube. Μου το στέλνανε. Το αντέχετε. Το αντέχετε. Και μετά πάμε σε κανονικό τραγούδι που είναι του συστήματος. Έτσι, ναι, για έτσι, να, κάνουν, ναι, να καταλάβετε τη διαφορά ποιότητας, αγαπημένοι ακροατέ. Πάμε. Πολύ το δικό μου το παιδί και ζηλεύουν που ζει στη ζωή μου. Καμιά μη σκεφτεί να τα αγγίξει το παιδί, γιατί θα έχει να κάνει μαζί μου. Στον ερωτά μας διαρκώς ήσουν αψεύτης και κακός. Ήσουν αψεύτης και κακός στον ερωτά μας διαρκώς. Όποια ψηλά μπορώ να κάνω από το ταβάνι πιο πάνω, πόδια νυχτά, όλα τα δίνω, μόνο και μόνο, μια φίρμα να γίνω. Μωρό μου, μη, αχ, μη, μη μου πιάνεις το γατί. Καλέ μου, μη, αχ, μη, γιατί ψάχνεις εκεί. Φάει, φάει, φάει. Πέπει, έχω σκάσει. Φάει, να καρδαμώσεις. Αλήθεια, έχω χορτάσει. Βάλε, ότι έλα μωράκι μου, βγάλτο το μαγιό σου. Βγάλτο, βγάλτο, βγάλτο το μαγιό σου. Έλα μωράκι μου, βγάλτο το μαγιό σου. Βγάλτο, βγάλτο, βγάλτο το μαγιό σου. Επιστρέψαμε. Ήμασταν λίγο έξω με τον Γιώργο μας. Τον Γιώργο τον Καρακάτσα, τον καμεραμάν μας. Τον καμεραμάν μας. Βέβαια, μετά από αυτές τις φωτογραφίες που ανεβάζει στα social media, θα πρέπει να το λέγαμε τον καμεραμάν μας. Κάτσε, γιατί πήρε το βανάκι και φεύγει τώρα. Μας ακούει. Ναι. Ωραία, τον καμεραμάν μας λοιπόν, φιλιά. Καμεραμάν μας. Και συνεχίζουμε με τα βραβεία μας, κυρίες και κύριοι. Ναι. Το αφιερωματικό μας βραβείο, το τραγούδι που κατάπιε το σύστημα. Πνιγικές, τι έπαθες, θες λίγο νεράκι. Μα γιατί το πες λίγο. Μιλάω σε την Βίλιαν. Α, σε την Βίλιαν. Γιατί σου έχω έτοιμα τα βραβεία για την άλλη Παρασκευή με τη Βίλιαν. Λοιπόν. Όλα μαζί. Όλα θυμάστε, μαζί. Θυμάστε. Θυμάσαι το τραγούδι πιάστο μου το κινητό μου, πιάστο μου γιατί χτυπάει. Όχι. Οι ακροατές το θυμόντουσαν. Γι' αυτό το βραβείο πιάστο μου πήγε στην. Σε ποια θέση είναι, μισό λεπτό, 1, 2, 3, 4, 5 θέση. Πάμε. Απόψε θέλω ταραχή να σπάσει το κρεβάτι. Θα γίνεις καβαλάρης μου, θα γίνω εγώ το άτι. Βαρβάτο είμαι θλίπο, οι ορμόνες μου στα γκάζια. Γι' αυτό σου λέω πιάστο μου και αφήσε τα νάζια. Πιάστο μου, πιάστο μου, το κινητό μου, πιάστο μου γιατί ξυπάρει. Πιάστο μου, το κινητό μου, πιάστο μου, ποιος με ζητάει, πιάστο μου, ποιος μ' αγαπάει.
πιάστο μου, το κινητό μου, πιάστο μου, γιατί χτυπάει. Πιάστο μου, το κινητό μου, πιάστο μου. Υπάρχει ένα σεξουαλικό κάλεσμα σε αυτό, όπου εντωμεταξύ απλώς λέει πιάστο μου το κινητό μου, έτσι, αλλά το λέει έτσι. Εμείς με τον Μάη, πιάστο μου, τον Μάη, πιάστο μου. Γιατί χτυπάει ο Μάης. Τι κάνει. Λοιπόν, στη θέση. Ναι. Ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Α, συγγνώμη, πες μου. Ότι αυτοί που μας ακολουθούν στο Twitter. Είναι καμένοι. Δεν είναι καλά. Όχι, καλά, το ξέρουν από μόνοι τους, δεν είναι θέμα. Δεν είναι καλά. Ότι επέλεξαν τα τραγούδια και τα ξανά. Καλά, δεν θυμάστε την προηγούμενη φορά που μου ζητάγανε το Νετρόνιο και όλο αυτό το λαλάκι. Σας στέλνουν και σε μήνυμα, δηλαδή. Απίστευτο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτό. Κανένας καλά. Όταν τους λένε στείλετε μηνύματα, τώρα θα το πάμε προς το τέλος να μας ξαναστείλουν τα καλύτερα. Κανένας καλά σε αυτό. Λοιπόν, και πάμε στη νούμερο 6 θέση για σήμερα. Το οποίο ήταν το νέο hit. Το hit που παρουσιάσαμε. Να το πιάνω. Πιάνω, κυρίες και κύριοι, το κινητό. Θέλω λοιπόν να σας πω, το κινητό, ότι ψηφίσατε και αγαπήσατε το νέο hit που σας είχαμε παρουσιάσει πρώτη εδώ από τον Star FM 97,1. Δεν πιστεύω να έχει παίξει πουθενά αλλού. Γιατί το κάνεις με. Ο τόνος της φωνής σου δηλαδή αλλάζει τόσο πολύ. Το χαίρεσαι τόσο πολύ. Φυσικά. Το χαίρεσαι. Φυσικά. Τρελαίνεσαι. Γι' αυτό με πήρατε, για να χαίρομαι. Τρελαίνομαι. Κάτσε να φανεί να χαιρόμαστε. Γελάει και βάζω καλά. Λοιπόν. Να φανεί ότι χαιρόμαστε. Να φανεί ότι χαιρόμαστε. Χαρείτε κι εσείς μαζί μας. Είμαστε μέσα στην αυτοχαρά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι αγαπήσατε πάρα πολύ και το νέο hit που παρουσιάσαμε πρώτοι εδώ. Το Μη μου κάνεις νάζια του Ονούφριου. Το θυμάσαι? Φυσικά. Του Νταλικέρη Ονούφριου, γιατί οδηγός Νταλίκας είναι στο επάγγελμα Ονούφριος. Απλώς αποφάσισε, καθώς οδηγούσε μία Νταλίκα, να γράψει ένα τραγούδι το οποίο το πήρε δισκογραφική και το έκανε επιτυχία. Α, και δισκογραφική. Φυσικά ήταν. Είναι από δισκογραφική αυτό. Μην με ρωτήσεις πια, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται. Πάμε, σας παρακαλώ, να τα ακούσουμε. Μη μου κάνεις νάζια, γιατί θα βάλω γκαζιά. Και πιάσε την ουσία, να σε έχω εγώ κυρία. Και πιάσε την ευθεία, να σε έχω εγώ κυρία. Μη μου κάνεις νάζια, γιατί θα βάλω γκάζια. Θα βάλει γκάζια στην Ταλίκα. Όχι, μην βάλει γκάζια στην Ταλίκα. Μην βάλει γκάζια στην Ταλίκα, γιατί πολλά έχουμε την ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο hit. Και με αυτό το hit θα πάμε και σφίνα στον Θανάση Περιβολιώτη και στα Star Sport. Το αθλητικό δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη. Ο οποίος ανέβασε. Τι ωραία φωτογραφία είναι αυτή που ανέβασε. Με τον Πίτη. Με τον παίχτη. Α, δεν την είδα. Α, θα μπορώ να τη δω. Με τον Πίτη, λοιπόν, τον παίχτη τη Λαμιάδα μα ανέβασε ο Θανάση Περιβολιώτη, γιατί αν κατάλαβα καλά. Δεν τα ξέρω. Μην κοιτάς εμένα, εγώ δεν ασχολούμαι καν με τα αθλητικά. Ναι, ναι. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να ήταν. Ό,τι περνάει από το starsports.gr. MVP. Τι είναι αυτό? Ο καλύτερος παίχτης της χρονιάς. Α, ναι, το έχω δει στο League of Legends, ναι. Ναι, κάτι τέτοιο. Ναι. Και έβγαλε φωτογραφία με τον Πίτη. Είναι ο ξεχωριστός αυτός που. Ναι, καλά, τον ξέρω τον Πίτη. Τι καπάς. Τον ξέρω τον Πίτη, τον έχω δει. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πάμε πριν τον Θανάση Περιβολιώτη να ακούσουμε φυσικά την 7η επιλογή σας, αγαπημένοι Twitterόφιλοι της εκπομπής, με το hit Το Φουστάνι, το Βυραμάν, με έχει στρελάνει αμάν αμάν. Και με αυτό τρελάνι. Το τραγούδι. Ναι, γιατί το λέει ο Λάζαρος ο Σαντραζέμης. Αμέ, ο Λάζαρος ο Σαντραζέμης. Πάμε λοιπόν στο βραβείο Το Φουστάνι, το Βυραμάν και αμέσως μετά αθλητικό δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη. Σε βλέπω να περνάς και με λιώνεις, με πονάς. Με το φουστάνι το πείραμα με έχεις τραλάνει αμάν αμάν. Και δεν αντέχω, θα χαθώ για αυτά τα μάτια σου τα δυο. Και μετά από το αθλητικό μας δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη, δύο βραβεία μας έμειναν που αγαπήσετε. Τον οποίο τον απολαμβάνετε και κάθε Κυριακή. Στο 90 λεπτά χωρίς καθυστερήσεις. Λίγο έτσι, μετά το βραβείο. Σταρ κεντρική σελίδα. Σελίδα. What is this?
σελίδα είναι καινούριο νόμο. Κατάλαβε, δεν πρόκειται να με πάρουν ποτέ καινούριο νόμο. Όχι, σου λέει, δεν ξέρει το νόμο που είσαι. Λοιπόν, στα αρκετική Ελλάδα. Θέλω να πάμε λοιπόν σιγά-σιγά στον τραγουδόσαυρο που αγαπήσατε. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αγαπήσατε το Θάνε σαν να παίρνει αύξηση, θα είναι κρέα στην κατάψυξη. Που εμένα μου αρέσει, με εκφράζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο hit. Δεν θυμάστε που έμπαινα μέσα. Προσωπική ιστορία, έμπαινα μέσα στα γραφεία εδώ του Στάρ Κεντρική Ελλάδα. Καλά, εδώ έχω μπει και στο Star FM, βάσου και λαβγίρου, τι έχει τραβήξει και εσύ. Αλλά μπαίνω κάποια στιγμή στην παραγωγή. Δεν θα πούμε τώρα τα ονόματα των κοριτσιών, εδώ στα κορίτσια τη παραγωγή. Τι έκανε ο Σιρινάκης. Και τον βλέπω πρώτη μου στο Facebook. Τώρα, κάτι έκανε αυτό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω ότι έγινε το εξή. Έμπαινα μέσα στα κορίτσια τη παραγωγή και τραγούδαγα. Θα είναι σαν να παίρνει αύξηση. Θα είναι κρέα στην κατάψυξη. Και αρχίζουν και ρωτάνε. Πήρε αύξηση. Α. Και του λέω, όχι, τα ίδια. Τα ίδια εκεί. Δεν ξέρουμε τώρα αν θέλει διοίκηση του χρόνου να πάρουμε μια αύξηση. Δεν θα είχαμε πρόβλημα. Δεν θα πω όχι. Μην νομίζετε ότι θα σας προσβάλλουμε, αγαπημένη διοίκηση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο τραγουδόσαυρο και στο πρώτο τελευταίο μας βραβείο για σήμερα. Σε βλέπει ο κόσμος. Στο ποια θυσία. Τα πρόσωπα πια δεν αρκούν. Θα αλλάξω σύστημα. Και θέλω να έρθω να σε αρπάξω από τη γραβάτα. Να σε ρωτήσω με τα μάτια γριεμένα. Με ποιο δικαίωμα τα πήρες όλα από μένα. Γιατί ρε. Και ποια θυσία έχεις κάνει εσύ. Για μένα. Ρε, που πάμε, που λέγε ο αγαπημένος ο Αυλονίτης. Ξέρεις που πάμε, πάμε για τένις. Βάλ τον λίγο να τον ακούσω αυτό το ρε που πάμε, έτσι λίγο. Γιατί με όλα αυτά που άκουσα σήμερα, έχει μόνο αυτό με σώζει. Α, έχει άλλο. Ένα τελευταίο. Ακούω, γιατί στόχο. Λοιπόν, και επειδή περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ πέρα. Αφού ρώτησες που πάμε, πάμε για τένις και στο τελευταίο βραβείο για σήμερα που δεν το αγάπησαν πάρα πολύ, αλλά ήταν ένας αρκετός κόσμος ο οποίος το ψήφισε μέσα από το Twitter. Το τραγούδι τελευταία Τα μπαλάκια του τένις. Ναι, τα μπαλάκια του τένις. Μάλλον δεν είναι διαδεδομένο το άθλημα. Μάλλον κάτι θα έφταιγε στη μουσική. Όχι καλά, γιατί. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ χαρούμενο. Θέλεις, θα σου μάθω τένις. Πιάσε τον μπαλάκι μου, το πιάνω. Χτύπα τον μπαλάκι, το χτυπάω. Δεν το ξέρει. Όχι, δεν θυμάσαι. Αχ, Παναγία μου, μετά τον μπαλάκι του τένις πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού κανονικά με τα θέματά μας και στις 5 ο Γιάννης Τάσιος. Θέλεις, θα σε μάθω τένις. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα, να σου μάθω και κολπάκια. Πώς τα χτυπάς και πώς τα παίζεις τα μπαλάκια. Πιάσε το μπαλάκι, χτύπα το καλά. Χέρι μου θυμώνει σαν πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά.